Τριάρθρωτο πλαίσιο είναι ο φορέας ο οποίος στηρίζεται σε τρεις αρθρώσεις. Φαινομενικά μπορεί να φαίνεται περιστατικός φορέας, αλλά εφόσον υπάρχει η εσωτερική άρθρωση, αυτή στην ουσία προσδίδει ένα ακόμη βαθμό ελευθερίας στο φορέα μας, με αποτέλεσμα να τον καθιστά ισοστατικό. Έχουμε ένα πλαίσιο στο οποίο στο σημείο α στηρίζεται σε μία άρθρωση, στο σημείο β στηρίζεται σε μία άρθρωση, στο σημείο σ έχει ένα οριζόντιο φορτίο π ίσον 10 κιλονιούτων. Στο ζύγωμα από σ μέχρι d έχει ένα κατανεμημένο φορτίο 2 κιλονιούτων ανά μέτρο και στο σημείο τζ υπάρχει μία εσωτερική άρθρωση. Το πλαίσιο έχει ύψος 3 μέτρα και άνοιγμα 4 μέτρα. Στο σημείο α έχουμε μία άρθρωση, οπότε έχουμε μία οριζόντια αντίδραση αχ και μία κατακόρυφη αψ. Στο σημείο β έχουμε μία επίσης άρθρωση, οπότε έχουμε μία οριζόντια αντίδραση βχ και μία κατακόρυφη βψ. Και για την απλοποίηση των υπολογισμών θα αντικαταστήσουμε το διανεμμένο φορτίο με ένα συγκεντρωμένο που θα το πούμε κιου κεφαλαίο. Αυτό θα ισούται με την τιμή του διανεμημένου φορτίου επί το μήκος του, δηλαδή θα ισούται με 2 επί 4, δηλαδή το κιου θα ισούται με 8 κιλονιούτων. Συνισταμένη των δυνάμεων κατά τον άξονα χ ισούται με το 0, οπότε αχ συν βχ συν π ισούται με το 0, οπότε το άθροισμα των δύο αντιδράσεων αχ και βχ ισούται με μείον 10 κιλονιούτων, με αυτή να είναι η πρώτη μας εξίσωση. Συνισταμένη των ροπών με άξονα περιστροφής το σημείο α θα πρέπει να ισούται με το 0, οπότε αφού θα σβήσουμε τις δυνάμεις οι οποίες δεν δίνουν ροπές, οι οποίες είναι η αχ, η αψ και η βχ, διότι περνάνε από τον άξονα, ροπή θα μας δώσει η βψ, η οποία θα ισούται με το μέτρο της επί την απόστασή της από τον άξονα περιστροφής α, δηλαδή 4 μέτρα. Και φυσικά θα είναι θετική γιατί είναι ομόρροπη της θετικής σύμβασης που έχουμε δεχτεί. Το φορτίο Q κεφαλαίο θα δώσει μια ροπή αρνητική η οποία θα ισούται με το μέτρο του επί την απόστασή του από το σημείο α, την κάθετη απόστασή του από το σημείο α, η οποία είναι 2 μέτρα. Οπότε έχουμε μείον Q κεφαλαίο επί 2. Επίσης ροπή θα δώσει η συγκεντρωμένη δύναμη π, η οποία θα είναι και αυτή αρνητική και θα ισούται με το μέτρο της δύναμης επί την κάθετη απόσταση από το σημείο α που είναι 3 μέτρα. Οπότε μείον π επί 3 θα ισούται με το 0. Αντικαθιστώντας και λύνοντας ως προς βψ έχουμε ότι 4 βψ ισούται με 8 επί 2 συν 10 επί 3. Οπότε η βψ ισούται με 11,5 κιλονιούτων. Συνισταμένη των ροπών με άξονα περιστροφής στο σημείο β θα πρέπει να ισούται με το 0. Η αχ, η βχ και η βψ δεν θα δώσουν ροπή διότι περνάνε από τον άξονα περιστροφής μας και η αψ θα δώσει μια ροπή αντίστροφη της θετικής σύμβασης την οποία έχουμε δεχτεί και θα ισούται με το μέτρο της αψ επί την κάθετη απόσταση από τον άξονα περιστροφής β, δηλαδή 4 μέτρα. Ροπή θα δώσει και η συγκεντρωμένη δύναμη π, η οποία θα ισούται με το μέτρο της επί την κάθετη απόσταση από το σημείο β που είναι 3 μέτρα. Επίσης αυτή η ροπή θα είναι αρνητική γιατί είναι αντίστροφη της σύμβασης που έχουμε δεχθεί. Μείον π επί 3 λοιπόν, ροπή θα δώσει και η συγκεντρωμένη δύναμη Q, η οποία θα είναι θετική, ομόρροπη της θετικής σύμβασης και θα ισούται με το μέτρο επί την κάθετη απόσταση από το σημείο β που είναι 2 μέτρα. Και όλα αυτά θα πρέπει να ισούνται με το 0. Λύνοντας ως προς αψ, έχουμε ότι 4 αψ μείον 3 επί 10 συν 8 επί 2, οπότε η αψ ισούται με μείον 3,5 κιλονιούτων. Για να κατασκευάσουμε και άλλες εξισώσεις, κόβουμε το φορέα στη μέση, κάνουμε μία τομή δηλαδή στο σημείο J και κοιτάμε αριστερά. Οπότε έχουμε ένα φορέα που στηρίζεται στο α και στο τζ και έχει κάποια φορτία. Το κατανεμημένο φορτίο θα το αντικαταστήσουμε με ένα συγκεντρωμένο, το οποίο θα το τοποθετήσουμε στο κέντρο βάρος του και θα απέχει από το σημείο τζ
ένα μέτρο. Το φορτίο αυτό θα ισούται με το μέτρο του κατανεμημένου επί την απόσταση που καταλαμβάνει, δηλαδή Q επί 2, οπότε το Q κεφαλαίο θα ισούται με 2 επί 2, δηλαδή 4 κιλονιούτων. Συνισταμένη των ροπών με άξονα περιστροφής στο J, και εδώ σημειώνουμε αριστερά γιατί κοιτάμε αριστερά, θα πρέπει να ισούται με το 0. Η δύναμη P δεν δίνει ροπή διότι περνάει από τον άξονα περιστροφής. Ροπή θα δώσει όμως η δύναμη αΨ, η οποία θα είναι αρνητική καθώς είναι αντίρροπη της σύμβασης και θα ισούται με αΨ επί την κάθετη απόσταση από το J, η οποία είναι 2 μέτρα. Ροπή θα δώσει η δύναμη αΧ, η οποία θα είναι θετική για την ομόρροπη της σύμβασης και θα ισούται με το μέτρο της αΧ επί την κάθετη απόσταση από το σημείο J, η οποία είναι 3 μέτρα. Ροπή θα δώσει το καταρρευμένο φορτίο Q και θα είναι θετική για την ομόρροπη της σύμβασης και θα ισούται με το μέτρο του Q επί την απόσταση από το J που είναι 1 μέτρο. Και όλα αυτά θα πρέπει να ισούται με το 0. Λύνοντας ως προς 3αΧ έχουμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι ίσο με μείον 3,5 επί 2 μείον 4. Οπότε η αΧ θα πρέπει να ισούται με μείον 3,67 κιλονιούτων. Συνδυάζοντας τις εξισώσεις 1 και 4, βρίσκουμε ότι η βΧ θα πρέπει να ισούται με μείον 6,33 κιλονιούτων. Και αφού έχουμε τελειώσει με τις αντιδράσεις, προχωράμε προς τα διαγράμματα. Θα κάνουμε μία τομή μεταξύ του α και του σ, μία τομή μεταξύ του σ και του ντ και μία τομή μεταξύ του μπ και του ντ. Ξεκινώντας με την πρώτη τομή, έχουμε το φορέα μας, τον οποίο θα στρίψουμε έτσι ώστε η ίνα αναφοράς να είναι κάτω από τον φορέα. Οπότε, έχουμε το φορέα, ο οποίος στο σημείο α έχει μια κατακόρυφη δύναμη αΧ και μια οριζόντια αΨ. Έχει μία τομή στο σημείο K, το οποίο απέχει από το α απόσταση χ και κυμαίνεται από 0 έως 3 μέτρα. Στο σημείο τομής βρίσκουμε μία κατακόρυφη τένουσα δύναμη, μία οριζόντια αξονική δύναμη και μία εσωτερική καμπτική ροπή. Σίγμα ευχ λοιπόν πρέπει να ισούται με το 0, οπότε αΨ συν νη του χ ισούται με το 0. Οπότε η νη του χ ισούται με μείον αΨ, ή αλλιώς η νη του χ ισούται με 3,5 κιλονιούτων, εφελκυστική και σταθερή για κάθε τιμή του χ. Συνισταμένη των δυνάμεων κάτω τον κατακόρυφο άξονα ψ θα πρέπει να ισούται με το 0. Οπότε μείον αΧ μείον β του χ ισούται με το 0. Έτσι, η β του χ βρίσκουμε ότι ισούται με μείον αΧ, δηλαδή η β του χ ισούται με 3,67 κιλονιούτων, σταθερή για όλο το μήκος του φορέα. Συνισταμένη των ροπών με άξονα περιστροφή στο σημείο K θα πρέπει να ισούται με το 0. Ροπή δεν θα δώσει ούτε η δύναμη αΨ, ούτε η δύναμη β του χ, ούτε η δύναμη νη του χ. Ροπή όμως θα δώσει η εσωτερική καμπτική ροπή που έχουμε μη του χ, η οποία είναι θετική ως ομόρροπη της σύμβασης. Ροπή θα δώσει η δύναμη αΧ και αυτή θετική και θα ισούται με το μέτρο της δύναμης επί την απόσταση η οποία είναι χ. Συν αΧ επί χ λοιπόν πρέπει να ισούται με το 0. Οπότε η μη του χ ισούται με 3,67 χ, με το χ να κυμαίνεται από 0 έως 3 μέτρα. Αν θέσουμε όπου χ το 0, έχουμε ότι η μη του μηδενός είναι φυσικά 0, διότι στο σημείο α έχουμε άρθρωση, και μη του 3 ισούται με 3,67 επί 3, δηλαδή 11 κιλονιούτων μέτρα. Στην επόμενη τομή έχουμε το φορέα μας, ο οποίος έχει ένα οριζόντιο φορτίο αΧ, ένα κατακόρυφο φορτίο αΨ, μία οριζόντια δράση π ίσον 10 κιλονιούτων και ένα κατακόρυφο διανεμημένο φορτίο. Ως συνήθως το κατανεμημένο φορτίο θα το αντικαταστήσουμε με ένα συγκεντρωμένο για την απλοποίηση των πράξεων, το οποίο θα απέχει από το Σ, το οποίο εφόσον το σημείο K απέχει από το Σ απόσταση Χ, θα απέχει από το Σ απόσταση Χ δεύτερα. Και θα ισούται με το μέτρο του κατανεμημένου φορτίου επί το μήκος του που είναι Χ, οπότε θα ισούται με 2Χ. Στο σημείο τομής K έχουμε μία οριζόντια δύναμη,
μία κατακόρυφη τέρνουσα και μία εσωτερική καμπτική ροπή. Συνισταμένη το δυνάμενο κατά τον οριζόντιο άξονα, λοιπόν, θα πρέπει να ισούται με το 0. Οπότε, νη του χ συν π συν αχ πρέπει να ισούται με το 0. Οπότε, η νη του χ ισούται με μείον 10 συν 367, δηλαδή η νη του χ ισούται με μείον 6,33 κιλονιούτων για κάθε χ μεταξύ των 0 και των 4 μέτρων. Συνισταμένη το δυνάμενο κατά τον κατακόρυφο άξονα ισούται με το 0, οπότε μείον β του χ συν α ψ μείον q ισούται με το 0. Οπότε η β του χ ισούται με α ψ μείον q. Δηλαδή η β του χ ισούται με μείον 3,5 μείον 2 χ, με το χ να κυμαίνεται από 0 έως 4 μέτρα. Αν θέσουμε όπου χ το 0, β του 0 ισούται με μείον 3,5 κιλονιούτων. Αν θέσουμε όπου χ το 4, το β του 4 θα ισούται με μείον 3,5 μείον 2 επί 4, δηλαδή μείον 11,5 κιλονιούτων. Συνισταμένη το ροπόνο με άξονα περιστροφής στο σημείο το μισ κ, θα πρέπει να ισούται με το 0. Ροποί δεν θα δώσουν η δύναμη π, η δύναμη β του χ και η δύναμη μη του χ. Θα δώσει όμως η δύναμη α ψ, η οποία θα είναι αρνητική ως αντίρροπη της σύμβασης και θα ισούται με το μέτρο της δύναμης επί την κάθετη απόσταση από το σημείο κ, η οποία είναι χ. Επίσης, το φορτίο Q θα δώσει μια ροπή η οποία θα είναι θετική ως ομόρροπη της σύμβασης και θα ισούται με το μέτρο επί την απόσταση από το σημείο K η οποία είναι χ δεύτερα. Συν Q επί χ δεύτερα λοιπόν συν την εσωτερική ροπή μη του χ συν τη ροπή που δίνει η δύναμη αχ η οποία είναι θετική και θα ισούται με το μέτρο της δύναμης επί την κάθετη απόσταση από το σημείο K, η οποία είναι 3 μέτρα. Και όλα αυτά θα ισούνται με το 0. Η μη του χ λοιπόν θα ισούνται με 3 επί 3,67, μείον 3,5 χ, μείον 2 χ επί χ δεύτερα. Οπότε η μη του χ ισούνται με 11, μείον 3,5, μείον χ τετράγωνο. Με το χ να κυμαίνεται από 0 έως 4 μέτρα. Αν θέσουμε όπου χ το 0, τότε η μη του 0 θα ισούνται με 11 κιλονιούτων μέτρα. Αν θέσουμε που χ το 4, τότε μη του 4 ισούται με 11, μείον 3,5 επί 4, μείον 4 εις το τετράγωνο, δηλαδή μείον 19 κιλονιούτων μέτρα. Προχωρώντας στην τρίτη τομή, έχουμε το φορέα μας, τον οποίο στρίβουμε έτσι ώστε η ίνα αναφοράς να είναι κάτω από τον φορέα. Οπότε, στο σημείο β έχουμε μία οριζόντια δύναμη β ψ, μία κατακόρυφη δύναμη β χ, και μία τομή στο σημείο K, η οποία απέχει από το Β απόσταση Χ, το οποίο κυμαίνεται από 0 έως 3 μέτρα. Στο σημείο τομής εντοπίζουμε μία αξονική δύναμη, μία τέμνουσα και μία καμπτική ροπή. Σίγμα Φ ισούται με το 0, οπότε μείον νη του Χ, μείον Β Χ ισούται με το 0. Οπότε η νη του Χ ισούται με μείον 11,5 κιλονιούτων, σταθερή με το Χ να κυμαίνεται από 0 έως 3 μέτρα. Σίγμα εφ ψι ισούται με το 0, οπότε β του χ συν β χ ισούται με το 0, οπότε β του χ θα ισούται με 6,33 κιλονιούτων σταθερή με το χ να κυμαίνεται από 0 έως 3 μέτρα. Συνισταμένη των ροπών με άξονα περιστροφή στο σημείο K θα πρέπει να ισούται με το 0, ροπές δεν θα δώσουν η δύναμη νη του χ, η β του χ και η β ψι. Θα δώσει η β χ θετική ως ομόρροπη τη σύμβαση και θα ισούται με το μέτρο της βταχ επί την απόσταση από το κάπα που είναι χ. Μείον την εσωτερική καμπτική ροπή μη του χ θα πρέπει να ισούται με το 0. Μη του χ λοιπόν ισούται με μείον 6,33 χ με το χ να κυμαίνεται από 0 έως 3 μέτρα. Αν θέσουμε όπου χ το 0, μη του 0 ισούται με το 0. Αν θέσουμε όπου χ το 3, μη του 3 ισούται με μείον 19 κιλονιούτων μέτρα. Και με βάση αυτά που συγκεντρώσαμε, θα κατασκευάσουμε τα διαγράμματα. Στο διάγραμμα των αξονικών δυνάμεων, από το α μέχρι το σ, η αξονική είναι σταθερή, θετική και ισούται με 3,5 κιλονιούτων. Από το σ μέχρι το ντ, είναι αρνητική, σταθερή και ισούται με μείον 6,33 κιλονιούτων. Και από το μπ μέχρι το ντ, είναι σταθερή, αρνητική και ισούται με μείον 11,5 κιλονιούτων. Στις τέμνουσες τώρα, από το α μέχρι το σ, η τέμνουσα δύναμη είναι σταθερή και ισούται με 3,67 κιλονιούτων.
από το σε μέχρι το ντε, η τέμνουσα είναι συνάρτηση και ισούται με μείον 3,5 μείον 2 χ. Για χ 0, η τέμνουσα ισούται με μείον 3,5 κιλονιούτων και εφόσον η συνάρτηση είναι πολυόνιμο πρώτου βαθμού, αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει ευθεία μέχρι το σημείο ντε, όπου ισούται με μείον 11,5 κιλονιούτων. Τώρα από το B μέχρι το D, η τέμνουσα είναι σταθερή και ισούται με 6,33 κιλονιούτων. Στις ροπές τώρα. Από το α μέχρι το σ, η καμπτική ροπή είναι πολυόνιμο πρώτου βαθμού και ισούται με 3,67 επί χ. Στο σημείο α, δηλαδή για χ ισούται με το 0, η ροπή είναι 0. Στο σημείο 3 ισούται με 11 κιλονιούτων. Από το α μέχρι το σ λοιπόν θα πάει πλάγια μέχρι τα 11 κιλονιούτων μέτρα. Τώρα από το σ μέχρι το d, η εσωτερική ροπή είναι πολυόνιμο δευτέρου βαθμού και ισούται με 11 μείον 3,5 χ μείον χ τετράγωνο και για χ ίσο 0 ισούται με 11 κιλονιούτων. Τώρα, μιας και η τέμνουσα από το σ μέχρι το d δεν μηδενίζεται, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ακρότατο. Οπότε, η καμπτική ροπή από το σημείο σ μέχρι το d θα πάει καμπυλωτά μέχρι τα μείον 19 κιλονιούτων μέτρα. Βέβαια, αυτό που περιμένουμε είναι στο τζε να μηδενιστεί, διότι η εσωτερική άρθρωση δεν μπορεί να παραλάβει ροπή. Από το B μέχρι το D, η εσωτερική καμπτική ροπή είναι πολυόνιμο πρώτου βαθμού και ισούται με μείον 6,33 επί χ. Για χ ίσου 0, δηλαδή το σημείο β είναι φυσικά 0 και συνεχίζει ευθεία και πλάγια μέχρι τα μείον 19 κιλονιούτων μέτρα. Αυτό ήταν το τριάρθρωτο πλαίσιο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Καλή σας ημέρα.